Στον Νεύρο βρέθηκε το κανάλι Open προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία στον τόπο όπου μετανάστε διακινούνται προ το εσωτερικό τη Ελλάδα, δεχόμενοι εντολέ από του διακινητέ που με αντάλλαγμα χρηματικά από εσά μπρόχνουν του ανθρώπου σε βάρκε χωρί να υπολογίζουν του κινδύνου. Το βίντεο ντοκουμέντο που κατέγραψε το κανάλι μαρτυρά την οργανωμένη άφηξη μεταναστών στη χώρα μα. Υπό την ανοχή των τουρκικών αρχών, σε πολλέ περιπτώσει τη δράση του σταματούν ο στρατό και οι Έλληνε συνοριοφύλακε. Οι άνθρωποι στηβάζονται μέσα στο αυτοκίνητο, ακόμη και στο πόρτ Μπαγκάζ, για να χωρέσουν και οι 7. Ο διακινητή του κλωτσά για να μπουν όλοι μέσα. Ο καθένα έχει πληρώσει μέχρι και 3.000 ευρώ ω αντίτιμο για να του προωθήσει στην ενδοχώρα. Η πίεση που καταγράφεται στο σημείο από τα κυκλώματα διακινητών είναι τεράστια και όσο η στάθμη του νερού πέφτει στο ποτάμι, τόσο εντείνεται η πίεση. Στα μέσα καλοκαιριού η κατάσταση θα είναι ακόμη χειρότερη. Το πρωί τη Δευτέρα, η Αναστασία Αργυριάδου και το Όπεν κατέγραψαν τη στιγμή που μια βάρκα με μετανάστε προσπαθεί να περάσει από το Αλή Μπέι στην περιοχή τη Μάνδρας, όμω στη θέα του στρατού οι άνθρωποι γύρισαν πίσω. Οι ελληνικές αρχέ είναι σε αυξημένη επιφυλακή λόγω τη εποχή αλλά και τη αύξηση των μεταναστευτικών ροών το τελευταίο πεντάμινο. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται στο μεταξύ η κυβέρνηση μετά το ναυάγιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα τη Κυριακή Ανοιχτά τη Μικόνου, ενώ υπάρχει έντονο προβληματισμό για τι συνεχείς μεταναστευτικέ ροές από την Τουρκία. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Σοφίας Φασουλάκη και του Όπεν, η αύξηση των μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία αυτό το πεντάμινο, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2021 ανέρχεται σε 36%. Η κίνηση τη Τουρκία να στέλνει του ανθρώπου στη χώρα μα, θέτοντά του σε άμεσο κίνδυνο, δείχνει σύμφωνα με το ρεπορτάζ την αποθράσινση τη Τουρκία. Παράλληλα, όπω σημειώνουν κυβερνητικέ πηγέ, δεν υπάρχει καμία επικοινωνία στα σύνορα ανάμεσα στην τουρκική και την ελληνική πλευρά. Ωστόσο, εξηγούν πω δεν βλέπουν σχέδιο οργανωμένη υβριδική απειλή, τονίζουν όμω πω το καλοκαίρι οι αρχέ θα πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση. Όπω χαρακτηριστικά τόνισε ο Υπουργό Προστασία του Πολίτη, κ. Στάκη Θεοδωρικάκο, αυτό το καλοκαίρι είμαστε υποχρεωμένοι να επαγρυπνούμε περισσότερο από ποτέ. Είναι μια χρονική περίοδο που δεν επιτρέπει η παραμικρή αδυναμία και η παραμικρή υστέρηση στην εκτέλεση του καθήκοντο. Είμαι σίγουρο ότι ενωμένοι με εγρήγορση, με αυστηρή εφαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων, θα ανταπεξέλθουμε σε οποιαδήποτε απειλή χρειαστεί και θα κληθούμε να ανταποκριθούμε, συμπλήρωσε.